αίματα φαίνεται να ανάβουν όσο πλησιάζουν οι εκλογές για το επιμελητήριο Καβάλας. Είναι ένα πρώτο βροντερό παρόν ότι η επιχειρηματική πρωτοβουλία από επιχειρηματίες όλου του νομού της Καβάλας, από επιχειρηματίες οι οποίοι γνωρίζουν και δραστηριοποιούνται ενεργά, δραστήρια και συνεχόμενα τα τελευταία χρόνια στο νομό, δηλώνουμε παρόν για τις εκλογές του επιμελητηρίου. Ο συνδυασμός συνεχώς μεγαλώνει. Φαίνεται πως ο κύριος Παπαδόπουλος δεν θα είναι ο μοναδικός αντίπολος του κύριου Δέμπα στις επερχόμενες εκλογές για την ανάδειξη της νέας διοίκησης του επιμελητηρίου, καθώς και ο Παύλος Ζησίμου έκανε γνωστό μέσα στην εβδομάδα ότι θα κατέβει στις εκλογές, συσπηρώνοντας μάλιστα γύρω του ακόμη και μέλη του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του επιμελητηρίου, όπως τον Αντώνη Καραγιαννίδη. Νομίζω ότι στην αρχή ορίστηκαν οι θρόνοι, αλλά πλέον πρέπει να οριστεί ο πρόεδρος. Και ο πρόεδρος δεν είναι ο θρόνος. Ο πρόεδρος είναι αυτός που θα εκφράζει τους 11.500 επιχειρηματίες. Έχω ήδη 11 χρόνια θητεία στο επιμελητήριο και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι επιχειρηματίες της Καβάλας, κατά γενική εκτίμηση, νομίζουμε ότι το επιμελητήριο δεν είναι στη θέση που θα έπρεπε να είναι και κυρίως όσον αφορά την καρδιά μας, δηλαδή δεν έχουμε την άμεση επαφή με το επιμελητήριο. Η τοποθέτησή μου είναι ότι οι εκλογές αυτές πρέπει να είναι για όσο το δυνατόν περισσότερους. Πρέπει να ανοίξουμε τις πόρτες στο επιμελητήριο και αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Πρέπει να υπάρχει αυτή η αμφίδρομη σχέση. Πρέπει ο κόσμος να μάθει τι είναι επιμελητήριο. Είναι διπλό κρίμα γιατί το επιμελητήριο πραγματικά προσφέρει, ίσως όχι αυτά που θα μπορούσε, αλλά προσφέρει όμως. Και από εκεί πέρα, αν ο κόσμος νομίζει ότι αυτό που υπήρχε μέχρι σήμερα τους ικανοποιούσε, έχει καλώς. Αν όμως όχι, μπορούν να έρθουν μαζί μας. Χρειάζεται συγκροτημένη και ολοκληρωμένη σκέψη, συνεργασία όλων των τοπικών παραγωγικών δυνάμεων, άνθρωποι που μπορούν να καθίσουν σε ένα τραπέζι, να συζητήσουν, να αποφασίσουν και να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν πόρους, χρήματα, εισοδήματα, πηγές που θα μπορέσουν αυτόν τον τόπο να τον βοηθήσουν να ξανακάνει ένα καινούριο ξεκίνημα, ένα δυναμικό ξεκίνημα που μέσα από την ευκαιρία που μας δίνεται στην παρούσα στιγμή μετά τις επιμελητηριακές εκλογές το Δεκέμβρη με κάλεσμα όλων των παραγωγικών τάξεων, όλων των ανθρώπων που έχουν σχέση με το επιμελητήριο, του χώρου του εμπορίου, του χώρου των υπηρεσιών, να προτάξουμε τις δυνάμεις μας, να συμμετάσχουμε σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια και όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να γυρίσουμε μια σελίδα στην οικονομική πορεία του τόπου μας.